Αμέσως μετά, Λουτσία, η αντίθεση καρδιά. Θέλεις να πιεις κάτι? Όχι, σε ευχαριστώ. Για πες μου, Κλαούντιο, τι είναι αυτό που θα καθορίσει το μέλλον μας? Ο μπαμπάς σου μου ζήτησε να αναβάλουμε το γάμο, Λουτσία. Και εσύ τι του είπες? Δεν φαίνεσαι ξαφνιασμένη. Να σου πω την αλήθεια, το περίμενα ότι αργά ή γρήγορα θα σου το ζητούσε. Αν παντρευτούμε μέσα στις επόμενες μέρες, ο Ραούλ θα καταλάβει ότι... Ότι τον κοροϊδεύεις, ε? Γιατί αυτό κάνεις, έτσι? Συνεχίζεις να βλέπεις τον Ραούλ μόνο για να ακολουθήσεις το σχέδιο του μπαμπά σου. Και βέβαια, Κλαούντιο, ναι! Λουτσία, εσύ είσαι σύμφωνη με αυτό που μου ζητάει ο Αλεχάνδρο? Πες μου, συμφωνείς να βάλουμε το γάμο μας για να μπορέσεις να εκδικηθείς τον Ραούλ και την Κρίσταλ? Ναι, άκου. Νομίζω ότι είναι το καλύτερο. Τώρα νιώθω ότι ο Ραούλ είναι έτοιμος να αφήσει την Κρίσταλ. Όμως δεν ξέρω αν είναι θέμα ημερών ή εβδομάδων, και αν εγώ και εσύ παντρευτούμε, τότε θα χαλάσουν όλα. Κλαούντιο, κατάλαβε με, αυτό είναι το καλύτερο. Λουτσία, περίμενα πολύ καιρό για σένα. Και δεν θα σε εμποδίσω. Αν και μου σκίσεται η καρδιά, αγάπη μου, για μένα το πιο σημαντικό είναι να είσαι καλά. Και αν είσαι ευτυχισμένη με το να εκδικηθείς το Ραούλ, δεν μπορώ να εμποδίσω εσένα και τον πατέρα σου. Σε ευχαριστώ, Κλαούντιο. Ήσουν πάντα ο καλύτερος άνθρωπος, ο πιο γενναιόδωρος που έχω γνωρίσει. Ο καλύτερος. Σε ευχαριστώ για τη θυσία σου. Το μόνο που θέλω για σένα, Λουτσία, είναι την αγάπη σου. Ειλικρινά, το μόνο που θέλω είναι να μ' αγαπήσεις, Λουτσία. Ξέρω ότι ποτέ δεν θα με αγαπήσεις με τον ίδιο βαθμό που σ' αγαπάω. Όμως θα συμβιβαστώ αν ξεχάσεις το Ραούλ και μ' αγαπήσεις. Μπορείς να μου πεις γιατί αυτός ο τύπος με προσέβαλε? Λυπάμαι. Συγγνώμη, Λεοπόλδε, όμως δεν ήμουν ειλικρινής μαζί σου. Δηλαδή, δεν είπα ψέματα. Όμως δεν σου είπα ότι ο Ραφαέλ και εγώ ήμασταν ζευγάρι. Γι' αυτό δεν ήθελα να σου μιλήσω γι' αυτόν. Τώρα κατάλαβα. Μου φαινόταν πολύ παράξενο όταν ο Αλεχάνδρο και η θεία σου ήταν εδώ. Ήταν πολύ απόμακρος μαζί σου και στο εστιατόριο δεν ήθελες να του μιλήσεις. Ώστε γι' αυτό με προσέβαλε. Ένα είναι πολύ ζηλιάρης που με βλέπει μαζί σας, μαζί σου. Στορκίζομαι ότι μόλις ο Ραούλ χωρίσει την Κρίσταλ δεν θα τον ξαναδώ ποτέ πια. Θα περιμένω, Λουτσία. Θα περιμένω 3 μήνες ή όσο χρειάζεται. Γιατί η αγάπη μου είναι μεγάλη. Θέλω να είσαι καλά, μωρό μου. Και να μπορέσεις να ξαναφτιάξεις τη ζωή σου κοντά μου. Και να πάρεις όλα όσα σου ανήκουν, αγάπη μου. Σε ευχαριστώ, Κλαούντιο. Λουτσία, θέλω να ξέρεις ότι εγώ σε θέλω μαζί μου χωρίς σκιές από το παρελθόν να σε στοιχιώνουν
και να μην σ' αφήνουν να ζήσεις μαζί μου ευτυχισμένη, γιατί στορκίζομαι ότι έτσι θα είναι η ζωή μας. Η ζωή σου μαζί μου. Πράγματι, το μεγαλύτερο μου όνειρο ήταν ο γάμος μας σε λίγες ημέρες. Όμως δεν πειράζει. Το πιο σημαντικό για μένα είναι η ευτυχία σου, αγάπη μου. Εσύ είσαι η προτεραιότητά μου. Ευχαριστώ, αγάπη μου, που ήρθες μαζί μου. Mm. Αν δεν χρειαζόμουν αυτά τα ρούχα, δεν θα ήμουν εδώ. Τα πράγματα στο σπίτι είναι άσχημα. Γιατί, τι συμβαίνει? Η γιαγιά μου είναι πολύ νευρική και η κατάσταση είναι εκτός ελέγχου. Mm. Έχω πρόταση. Αν με παντρευώσουν σήμερα, θα ήμασταν ταξίδι του μέλητος και θα αγόρασες ρούχα εκεί που θα ήμασταν, ε? Αφού, αγάπη μου, το ξέρεις πολύ ότι θέλω να γίνω γυναίκα σου. Όμως προς το παρόν είναι αδύνατον. Η Λιζέτ δεν θέλει να ακούσει για γάμο. Ούτε να ακούσει το όνομά σου θέλει. Αυτός που μας χώριζε ήταν ο Ερνέστο και τώρα η κόρη σου. Αγάπη μου, σε παρακαλώ, είχε υπομονή. Η Λιζέτ είναι πολύ σημαντική για μένα. Τι να κάνω, δεν έχω κι άλλη επιλογή. Όχι. Σου αρέσει αυτό? Ναι, πολύ μ' αρέσει. Είναι όμορφα και γερά τα δίδυμα, ε? Ναι, μεγαλώνουν γρήγορα. Πράγματι. Αγάπη μου, θέλεις ένα καφέ, θέλεις? Όχι, κάτι? Όχι, αγάπη μου, σε ευχαριστώ. Γεια. Γεια σου, κορίτσι μου. Πώς πήγε? Ζήτησες πάλι από το Ραούλ να αφήσει την Κρίσταλ? Αγάπη μου, μην την πιέζεις, ε? Δεν πειράζει, μαμά. Ναι, το έκανα. Του είπα ότι πρέπει να χωρίσει. Αλλιώς δεν πρόκειται να τον ξαναδώ ποτέ. Και θα το κάνει? Πιστεύεις ότι ο Ραούλ έχει τη δύναμη να το κάνει? Εδώ είναι, αστυνομέ. Φαίνονται ερωτευμένοι. Ναι. Είναι ζευγάρι. Ακόμα υποπτεύεστε ότι εκείνη δολοφόνησε τον Ερνέστο Λεσάμα? Το θύμα κι αυτός ήταν αντίζηλη. Ίσως η Νατάσα Κομπαρούμπια φοβήθηκε μήπως ο πρώην άντρας της πάρει τη μικρή, για να μην είναι με τον νέο σύζυγο. Και τον σκότωσε. Τι λες, Ρικάρντο? Έχει κάποια λογική, αστυνόμε. Τουλάχιστον αυτό είναι ένα σοβαρό κίνητο. Εγώ νομίζω ότι θα το κάνει. Ο Ραούλ είναι διατεθειμένος να χωρίσει με την Κρίσταλ. Δεν φαίνεσαι πολύ ευχαριστημένη με τον επικείμενο θριαμβό σου? Μπαμπά, μίλησα με τον Κλαούντιο. Είναι στεναχωρημένος. Κορίτσι μου, ξέρεις ότι πρέπει να το κάνουμε. Εξάλλου, αν παντρευτείς τώρα τον Κλαούντιο... Κοίτα, το ξέρω, μπαμπά. Συμφωνώ μαζί σου, όμως άλλο πράγμα να το λες και άλλο να το πραγματοποιείς. Ο Κλαούντιο με αγαπάει. Αχ, το καημένο το παιδί. Όλα θα πάνε καλά με την προϋπόθεση να μην χάσει αυτός τελικά. Τι θες να πεις με αυτό? Τελικά η Λουτσία θα παντρευτεί με τον Κλαούντιο μόλις τελειώσει όλο αυτό, ε? Ήταν πολύ αναστατωμένος. Πολύ. Όμως το δέχτηκε, γιατί το πιο σημαντικό για αυτόν είναι η ευτυχία μου. Ο Κλαούντιο είναι τόσο καλός. Μ' αγαπάει πολύ. Θα κάνω ό,τι μπορώ για να τον ερωτευτώ και όταν παντρευτούμε θα κάνω ό,τι μπορώ για να τον κάνω ευτυχισμένο. Και θα το κάνεις, αγάπη μου, θα το κάνεις. Μανούλα, αλήθεια, δεν θέλω να υποφέρει. Δεν είναι δίκαιο ο Κλαούντιο να υποφέρει εξαιτίας μου. Λοιπόν, πάω να δω τα παιδιά μου.
Ναι. Καρμελό. Ναι, εγώ είμαι. Αδερφέ, έλα να με δεις. Είμαι χάλια. Τι τρέχει, Κλαούντιο? Η Λουτσία και εγώ αναβάλαμε το γάμο. Ανησυχώ, Λεωνέλα, ανησυχώ πολύ. Γιατί? Για τον Αλεχάνδρο Βαλντεράμα και την εκδίκησή του. Γι' αυτό και γιατί φοβάμαι ότι ο Ραούλ μπορεί να με αφήσει, παρόλο που είμαι έγκυος. Και φοβάμαι γιατί... φοβάμαι ότι θα μου ζητήσει διαζύγιο και θα γυρίσει στη Λουτσία. Δεν θα το κάνει. Δεν θα το κάνει. Δεν ξέρω. Έχω ένα πολύ άσχημο προαίσθημα. Ωχ, μωρό μου. Κορίτσι μου, λυπάμαι που πρέπει να αναβάλεις το γάμο σου με τον Κλαούντιο. Τον στενοχώρησε, μπαμπά. Το ξέρω ότι κατά βάθος ο Κλαούντιο υποφέρει πολύ. Είχε τόση χαρά με το γάμο μας. Το ξέρω, κορίτσι μου. Άκουσε με, το ξέρω όμως. Και αυτός ξέρει ότι είναι κάτι προσωρινό. Εγώ του το είπα. Ξέρει. Ξέρει ότι θα είναι το πολύ 2 με 3 μήνες και το δέχτηκε. Μπαμπά, μερικές φορές νιώθω ότι δεν θα το κάνω, ότι δεν θα τα καταφέρω. Τα έχουμε πει, κόρη μου. Πρέπει αυτό να το κάνεις για τον πατέρα σου. Το ξέρω. Αγάπη μου, μην κάνεις έτσι, σε παρακαλώ. Άκου, μπαμπά, ντρέπομαι να σου το πω, αλλά πρέπει να σου πω ότι αγαπάω τον Ραούλ. Τον αγαπάω με όλη μου την ψυχή. Και αν τον βλάπτω, είναι σαν να βλάπτω τον εαυτό μου. Ραούλ, η κυρία Κρίσταλ είναι στην πισίνα και ρωτάει για σένα συνεχώς. Δεν με ενδιαφέρει. Πες μου, μήπως ήσουν με τη Λουτσία? Ναι, Βαλβίνα. Ήμασταν στην παραλία. Σε παρακαλώ, Ραούλ, πρόσεχε πολύ, γιατί αν το μάθει η κυρία Κρίσταλ ότι... Να το μάθει. Δεν είναι μυστικό ότι αγαπάω πολύ τη Λουτσία. Πες μου, τι τρέχει? Γιατί αναβάλλετε το γάμο με τη Λουτσία? Μήπως μαλώσατε? Όχι. Επομένως... Η Λουτσία και ο Αλεχάνδρο, Καρμέλο, μου ζήτησαν να αναβάλουμε το γάμο για μερικούς μήνες. Και γιατί, τι σου είπαν, γιατί σου ζήτησαν κάτι τέτοιο? Ο Αλεχάνδρο θέλει να εκδικηθεί το Ραούλ. Και πάνω απ' όλα την Κρίσταλ. Για ό,τι κακό... Για ό,τι κακό έχουν κάνει στη Λουτσία. Γιατί το νέο σχέδιό του είναι να πιστέψει ο Ραούλ ότι αν χωρίσει την Κρίσταλ, η Λουτσία θα γυρίσει σε αυτόν. Και λένε ότι αν παντρευτούμε τώρα θα αποκαλυφθεί η πλεκτάνη. Δεν πιστεύω στην εκδίκηση, Κλαούντιο. Όμως δεν με αφορά αυτό. Ίσως η Λουτσία χρειάζεται να το κάνει ώστε μετά να είναι μαζί σου ξέχνιαστη. Ναι, και εγώ προσπάθησα να δω τα πράγματα έτσι. Μάλιστα. Αν εκείνη χάλαγε τον Αραβόνα επειδή δεν σε αγαπούσε, θα καταλάβαινε τη θλίψη σου όμως. Από ό,τι μου λες είναι ζήτημα μερικών μηνών. Αφού περίμενες τόσο, γιατί δεν μπορείς να περιμένεις λίγο ακόμα? Γιατί ζω διαρκώς την αναμονή, Καρμέλο. Ζω με το φόβο ότι η Λουτσία θα κάνει πίσω οποιαδήποτε στιγμή. Δεν με αγαπάει. Όχι, όχι, όχι. Μην το λες αυτό, Κλαούντιο. Απλώς προσπαθεί. Απλώς θέλει να το κάνει. Το ξέρω, αλλά... μπορεί να συμβεί οτιδήποτε. Θα χάσω την ευκαιρία να κερδίσω την αγάπη της Λουτσία και χωρίς αυτή την αγάπη, χωρίς την αγάπη της, δεν θέλω να ζω. Αχ, Κλαούντιο. Αδερφέ μου, δεν είναι έτσι. Όταν κάποιος ερωτεύεται και αγαπάει, η ευτυχία δεν εξαρτάται από τον άλλον. Αυτό εξαρτάται από εμάς. Σε άκουσα να λες την εμπιστή σου, την Μπαλμπίνα, ότι πήγε στην παραλία με την ηλίθια τη Λουτσία. Μα τι κάθαραμα που είσαι, Άντε,
Πες το στην Κρίσταλ. Κάν το αν θέλεις, γιατί εμένα δεν με νοιάζει καθόλου. Μην είσαι χαζός, Ραούλ. Δεν καταλαβαίνεις όμως ότι αυτή η ηλίθια παίζει μαζί σου. Δεν είναι αλήθεια. Η Λουτσία πάντα με αγαπούσε. Σ' αγαπούσε, σε αγαπούσε. Και τώρα αυτοί οι ξετσίποτοι μαζί με τον δολοφόνο, τον πατέρα της, θέλουν να καταστρέψουν την οικογένεια και να καταστρέψουν και σένα. Όχι, δεν είναι έτσι. Είναι ψέματα. Η Λουτσία μ' αγαπάει. Μ' αγαπάει, καταλαβαίνεις. Όχι. Τελικά οι άντρες όταν ερωτεύονται γίνονται πιο καζοί από τις γυναίκες. Αλλά μην είσαι τόσο αφελής. Πώς είναι δυνατόν να μη σε νοιάζει που θα χάσει μια γυναίκα, τόσο φίνα και με πολλά λεφτά όπως είναι η γυναίκα σου, για μια του δρόμου όπως η Λουτσία. Φτάνει. Σταμάτα πια τις προσβολές σου. Μην τολμήσεις να ξαναμιλήσεις άσχημα για τη Λουτσία μπροστά μου. Στο απαγορεύω, μ' άκουσες. Άσε με, με πονάς. Ξέρεις κάτι, μπορείς να πεις τα νέα στην Κρίσταλ. Πες της ότι πήγα στην παραλία με τη Λουτσία. Και πες της ότι θα την αφήσω. Αυτή τη φορά στα αλήθεια θα τη χωρίσω. Δεν μπορείς να αφήσεις την κυρία Κρίσταλ στην κατάστασή της. Η καημένη θα σου κάνει ένα παιδί. Για να δούμε αν αυτό το παιδί είναι δικό μου. Τι λες? Η καημενούλα, η κυρία Κρίσταλ, κοιμόταν με τον κουνιάδο της, τον Ερνέστο. Και ίσως το παιδί αυτό να είναι δικό του. Τι λες? Γεγονός είναι ότι ξετσίποτη Λουτσία κάνει αυτόν τον χαζοβιόλι ό,τι θέλει αυτή. Δεν μπορώ άλλο. Καραμελό, την αγαπάω. Η Λουτσία είναι όλη μου η ζωή, με καταλαβαίνεις. Η Λουτσία είναι τα πάντα για μένα. Είναι όλος μου ο κόσμος. Είναι πάνω από τον εαυτό μου, πάνω από τη δουλειά μου, πάνω από τους φίλους μου, πάνω απ' όλα, από οτιδήποτε. Γιατί δέχτηκες την αναβολή τότε? Γιατί δεν αρνήθηκες? Ίσως θα έπρεπε. Ίσως να μπορούσα, αδερφέ. Αλλά δεν ήθελα. Η ευτυχία της Λουτσία είναι πιο σημαντική. Ξέρω ότι θέλει να εκδικηθεί το Ραούλ. Θέλει να εκδικηθεί την Κρίσταλ για ό,τι της έχει κάνει. Και δεν θέλω όταν θα είναι μαζί μου να την απασχολεί αυτό το πράγμα. Τη θέλω ελεύθερη. Τη θέλω να θέλει να ξαναφτιάξει τη ζωή της. Και να βρει στην αγκαλιά μου την ευτυχία που για κάποιο λόγο που δεν καταλαβαίνω δεν την έχει βρει ακόμα. Εντάξει. Σε καταλαβαίνω και συμφωνώ μαζί σου. Όμως μην κάνεις έτσι. Είναι μόνο λίγοι μήνες και μετά όλα θα πάνε καλά μεταξύ σας. Έχω ένα κακό προαίσθημα, Καρμέλο. Έχω ένα προαίσθημα που μου λέει ότι μετά από όλο αυτό δεν θα παντρευτώ ποτέ τη Λουτσία. Και είναι σαν... σαν να έχω θαυτεί ζωντανός. Σαν κάτι... σαν κάτι πολύ δυνατό ή κάποιος πολύ δυνατός να έχει υπογράψει τη θανατική μου καταδίκη. Δεν μπορεί να με εγκαταλείψει ο Ραούλ. Δεν μπορεί. Αν το κάνει, τότε δεν υπάρχει λόγος για την τεχνητή γονιμοποίηση. Αν ο Ραούλ με αφήσει, δεν θέλω αυτό το παιδί. Όχι. Η ξετσίποτη Λουτσία δεν θα με νικήσει εμένα. Αυτή η σκύλα δεν θα κερδίσει το Ραούλ. Καταραμένη η ώρα που γεννήθηκε αυτή η μπάστα. Ναι. Καλημέρα, ατίθασε καρδιά μου. Καλημέρα. Όλο το βράδυ σε ονειρευόμουν. Τα χείλη σου. Τι μου λες? Ζήτησες από την Κρίσταλ διαζύγιο? Ακόμα όχι, αλλά έχω αποφασίσει να το κάνω. Πότε? Εγώ ήδη χάλασα τον αραβόνα μου με τον Κλαούντιο. Λουτσία, αλήθεια μου λες? Φυσικά και σου λέω αλήθεια. Όμως αν τελικά δεν αφήσεις την Κρίσταλ,
Θα μιλήσω με τον Κλαούντιο για να είμαστε πάλι μαζί. Όχι, όχι, μην το κάνεις αυτό. Θα την αφήσω. Όσο το δυνατόν πιο γρήγορα, στο υπόσχομαι. Όμως πες μου την αλήθεια. Ποια αλήθεια? Ακόμα μ' αγαπάς ή θέλεις μόνο να παίξεις μαζί μου? Περάστε. Καλημέρα, κουνιαδίτσα. Καλημέρα. Έσκαβες όλο το βράδυ? Γελάσαμε. Δεν κοιμήθηκα καλά. Έφυγε ο άντρας σου για τη δουλειά? Δεν ξέρω. Δεν τον είδα. Ίσως να μην ήρθε να κοιμηθεί και πέρασε το βράδυ με τη... με τη Λουτσία. Σταμάτα να κάνεις αυτά τα κακόγουστα αστεία. Σου έχω πει δεν μου αρέσουν καθόλου. Εντάξει, εντάξει, εντάξει. Ρέμισε. Τώρα ας μιλήσουμε σοβαρά. Τι θα έκανες αν ο Ραούλ σου ζητούσε διαζύγιο? Καλύτερα να μην το κάνει. Γιατί αν τολμήσει να με αφήσει, τότε... Μη μου πεις ότι θα τον σκοτώσεις όπως έκανες και με τους άλλους. Λουτσία, μη μένεις σιωπηλή, με φοβίζεις. Στα αλήθεια, μ' αγαπάς ακόμα ή το μόνο που θέλεις είναι να παίξεις μαζί μου? Γιατί με ρωτάς, ε? Μήπως φοβάσαι ότι θα κάνω ό,τι μου έκανες εσύ στο παρελθόν? Φοβάσαι μήπως σε αφήσω κι εγώ? Όχι. Δεν θα μπορούσα να σε κοροϊδέψω όπως έκανες εσύ με μένα. Εγώ σ' αγαπάω. Κι εγώ σ' αγαπάω, Λουτσία. Τότε λοιπόν ας μην χάνουμε άλλο χρόνο. Πες τη γυναίκα σου επιτέλους ότι θα την αφήσεις για πάντα. Μικρά μου, τι κάνετε εσείς οι δύο εδώ, ε? Για ελάτε εδώ. Εδώ και οι δύο αγαπούλες μου. Αχ, λυπάμαι αγοράκια μου. Αλλά θα πρέπει να μεγαλώσετε χωρίς τον μπαμπά σας. Όμως έχετε εμένα. Και εγώ δεν θα σας αφήσω ποτέ. Έλα κι εσύ εδώ, έλα. Δεν είσαι εντάξει εκεί πέρα μόνος σου, έλα εδώ. Έλα εδώ. Έλα εδώ. Έλα, έλα. Α, εδώ. Καλημέρα, Ραούλ. Καλημέρα, Νατάσα. Ανησυχώ για τη γιαγιά. Είναι αρκετές μέρες κλεισμένη στο δωμάτιό της και δεν βγαίνει. Καλύτερα να τη δει ένας γιατρός, ε? Ναι, της το είπα, όμως δεν με ακούει καθόλου. Νομίζω ότι έχει να κάνει με τις απειλές του Αλεχάνδρου Βαλντεράμα. Αυτό την επηρεάζει. Με προσέχεις, Ραούλ? Νατάσα, αποφάσισα να αφήσω την Κρίσταλ. Σήμερα κιόλας θα φύγω από εδώ. Σήμερα κιόλας θα αφήσω την Κρίσταλ για πάντα. Μα δεν μπορείς να το κάνεις αυτό. Ναι, μπορώ, Νατάσα. Ήδη πήρα την αποφασή μου. Δεν αγαπάω την αδερφή σου. Θα την αφήσω. Μα η Κρίσταλ περιμένει το παιδί σου. Ραούλ, το ξέρω ότι δεν την αγαπάς. Όμως το παιδί δεν φταίει για τα λάθη τα δικά σου και της Κρίσταλ. Γι' αυτό πρέπει να μείνεις μαζί της. Δεν είναι σωστό να κάνεις αυτό που σκέφτεσαι. Δεν σκέφτομαι να παρατήσω το παιδί μου. Πάντα θα είμαι κοντά του. Όμως δεν μπορώ να είμαι με μια γυναίκα που δεν αγαπάω. Θα φύγω από εδώ και τέρμα. Δηλαδή θα αφήσεις το παιδί της Κρίσταλ όπως έκανες με τα παιδιά της Λουτσία? Νατάσα, θα είμαι ειλικρινής. Εδώ και καιρό βλέπω τη Λουτσία κρυφά από όλους. Μου ζήτησε να αφήσω την Κρίσταλ αν θέλω να είμαι πάλι μαζί της. Λοιπόν, πες μου, γουνιαδίτσα, μπορείς να σκοτώσεις το Ραούλ όπως έκανες και με τους άλλους? Μη μου πεις ψέματα, θέλω την αλήθεια. Αγαπώ πολύ το Ραούλ, Λεονέλ. Τόσο που πριν τον χάσω και μάθω ότι είναι και πάλι μαζί με την καταραμένη, την ξαδέρφη μου, τη Λουτσία, ναι, ναι, θα σκοτώσω το Ραούλ. Γιατί ανήκει μόνο σε μένα. Είσαι πολύ σοβαρή. Γιατί σου λέω την αλήθεια. Από το να δω το Ραούλ με αυτήν, προτιμώ να τον δω νεκρό. Νεκρό. Η Λουτσία στο ζήτησε. Σου ζήτησε να αφήσεις την Κρίσταλ για να είσαι μαζί της. Μα πώς μπόρεσε να σου πει κάτι τέτοιο? Η Λουτσία δεν είναι τέτοιος άνθρωπος. Δεν θέλω να τη χάσω πάλι. Η Λουτσία δέχτηκε να είναι μαζί μου με τη μόνη προϋπόθεση να χωρίσω την Κρίσταλ. Αγαπάω τη Λουτσία και θέλω να είμαι μαζί της. Γι' αυτό πρέπει να φύγω από αυτό το σπίτι τώρα. Πρέπει να ζητήσω διαζύγιο από την Κρίσταλ για να γίνω ευτυχισμένος, καταλαβαίνεις? Ραούλ, αν μου επιτρέπεις να σου δώσω μια συμβουλή, σκέψου πολύ καλά αυτό που θα κάνεις. Όχι, δεν χρειάζεται να το σκεφτώ. Αγαπάω τη Λουτσία.
Την αγαπάω με όλη μου την ψυχή. Δεν αντέχω άλλο μακριά της. Ραούλ, η Λουτσία δεν είναι η ίδια που ήταν. Το βράδυ της γιορτής την είδα αλλαγμένη, σαν να ήταν άλλη, παράξενη. Ήταν πανέμορφη. Ναι, ήταν πανέμορφη, ήταν πανέμορφη, ήταν εκθαμβωτική. Όμως κάτι μέσα της έχει αλλάξει. Ήταν γεμάτη μίσος. Νομίζω ότι ο πατέρας της την έπεισε να πάρει εκδίκηση. Κοίτα, όσο κι αν άλλαξε η Λουτσία, εγώ ακόμα την αγαπάω και μάλιστα τώρα πιο πολύ. Νατάσα, καταλαβαίνε, νόμιζα ότι την έχασα και ξαφνικά ξαναγύρισε και θέλει να είναι μαζί μου. Εγώ ειλικρινά πιστεύω ότι η Λουτσία σε οδηγεί εκεί που θέλει να σε πάει. Δεν με νοιάζει που θέλει να με πάει. Θα την αφήσω να με κάνει ό,τι θέλει. Όμως δεν θα την ξαναχάσω. Πρέπει να μιλήσουμε. Κάθισε. Πρώτα πες μου όμως πώς πας με τη δουλειά σου. Φαίνεσαι πολύ καλά. Είμαι πολύ ευχαριστημένη, Λουτσία. Ο κύριος Εράνο είναι ευγενικός και καλός μαζί μου. Όμως δεν θέλω να μιλήσουμε γι' αυτό, αλλά για την εκδίκηση του μπαμπά σου. Εγώ νομίζω ότι κάνεις ό,τι σου λέει εκείνος. Πρέπει να το κάνω. Ο μπαμπάς μου έχει υποφέρει πολύ εξαιτίας της γιαγιάς μας. Και εγώ ξέρω όλη την ιστορία. Και δεν μπορώ να σου πω ότι ο μπαμπάς σου δεν έχει δίκιο που θέλει εκδίκηση. Όμως εσύ είσαι άλλος άνθρωπος. Δηλαδή, τι θέλεις να πεις? Λουτσία, από το λίγο που σε ξέρω, δεν είσαι εκδικητικός τύπος και θέλω να σου πω να το σκεφτείς. Να σκεφτείς καλά αν όταν φέρεις εις πέρα στην εκδίκηση που σχεδίασε ο μπαμπάς σου θα είσαι ευτυχισμένη. Λουτσία, έχει αιμονή με την εκδίκηση. Ήταν στη φυλακή για 20 χρόνια και τη σχεδίαζε. Και τώρα εσύ είσαι το δυνατό του όπλο για να καταστρέψει τη γιαγιά μας και την Κρίσταλ. Μου λες δηλαδή να μη στηρίξω τον μπαμπά μου? Κοίτα, απλώς σου λέω να προσέχεις πολύ με αυτή την εκδίκηση που θέλει ο μπαμπάς σου να πάρεις από το Ραούλ. Σκέψου τα παιδιά σου. Αύριο όταν θα μεγαλώσουν, ίσως να θέλουν να μάθουν γι' αυτόν. Και θα θέλουν να μάθουν γιατί θέλησες να καταστρέψεις τον μπαμπά τους. Με την άδειά σας, κυρία Ενρικέτα. Τι θέλεις? Σκεφτόμουν ότι θα σας ενδιέφερε να μάθετε αυτό που κατά τύχη άκουσα. Εντάξει, πες μου λοιπόν. Ο κύριος Ραούλ είπε στην κυρία Νατάσα ότι σκέφτεται να αφήσει την κυρία Κρίσταλ για να γυρίσει στην ηλίθια τη Λουτσία. Αυτό είναι έργο του Βαλντεράμα. Ο Αλεχάνδρο άρχισε την εκδίκησή του. Αυτό το κάθαρμα μέσω της καταραμένης της κόρης του θα καταφέρει να αφήσει ο Ραούλ την εγγονή μου, παρόλο που είναι έγκυος. Αυτός ο καταραμένος δεν θα σταματήσει έως ότου να καταστρέψει την οικογένειά μου. Τι θα πεις στα παιδιά σου όταν σε ρωτήσουν γιατί ήθελες να καταστρέψεις τον μπαμπά τους? Την αλήθεια. Ότι ο μπαμπάς τους κατέστρεψε εμένα πρώτος. Μας άφησε όταν ακόμα ήταν στην κοιλιά μου. Είναι αλήθεια. Κανείς δεν αντιλέγει. Όμως ας είναι ο Ραούλ εκείνος που θα δώσει εξηγήσεις. Λουτσία, ξέρεις καλά ότι η εκδίκηση δεν είναι καλό πράγμα. Προφανώς ο κύριος Αλεχάνδρο δεν θα σταματήσει μέχρι να καταστρέψει τη γιαγιά μας. Όμως εσύ θα μπορέσεις να κλέψεις τον άντρα της Κρίσταλ. Εκείνη μου έκλεψε το Ραούλ. Εκείνη μπήκε ανάμεσά μας. Το ξέρω. Όμως, Λουτσία, τώρα είναι ο άντρας της Κρίσταλ. Ο Ραούλ τώρα είναι ένας ξένος. Ανήκει σε άλλη γυναίκα. Και εσύ θα είσαι αντροχωρίστρα. Αυτή που μπήκε ανάμεσα στο ζευγάρι για να κλέψει τον άντρα μιας άλλης γυναίκας. Ίσως να έχεις δίκιο. Δεν πρέπει να επιμείνω να αφήσει ο Ραούλ την Κρίσταλ. Εγώ πρέπει να... Μπαμπά. Σταμάτα να φυτρώνεις εκεί που δεν σε σπέρνουν, Μαριαλένα. Κύριε Αλεχάνδρο... Ποια είσαι εσύ που θα πεις την κόρη μου να πάει ενάντια στα σχέδιά μου?
Αλεχάντρο, η Μαριαλένα σίγουρα... Ούτε η Μαριαλένα, ούτε κανείς δεν θα ανακατεύεται στα σχέδια που κάνω. Κανείς δεν έχει ιδέα τι έζησα εγώ. Καμιά από τις δυο δεν ξέρει γιατί πρέπει να εκδικηθώ αυτές τις γυναίκες. Συγγνώμη. Συγγνώμη, δεν θα ξαναμιλήσω. Δεν θα μιλήσω γι' αυτό πάλι. Συγγνώμη. Ε, Μαριαλένα, για όνομα, δεν θέλω να... Όχι. Μην την ακούς, Λουτσία. Σε παρακαλώ, μην την ακούς. Η Μαριαλένα δεν ξέρει τίποτα από όσα έχουν συμβεί στο παρελθόν. Μπαμπά, δεν θέλω να ξαναδώ το Ραούλ. Το αποφάσισα. Είναι καλύτερα να μείνει με αυτήν που περιμένει το παιδί του και δεν πρόκειται να επιμείνω τώρα να την αφήσει. Ας το σταματήσουμε αυτό, τι λες? Λυπάμαι, μπαμπά, αλλά δεν θέλω να ξαναδώ το Ραούλ. Μα είναι τρελό, Λουτσία. Εσύ δεν μπορείς να κάνεις πίσω τώρα. Έχε μου εμπιστοσύνη. Ξέρω καλά τι είναι καλό για σένα. Μπαμπά, ας γίνουμε ευτυχισμένοι. Θέλεις? Ας ξεχάσουμε τα πάντα και ας ζητήσουμε από την κυρία Ενρικέτα να σου δώσει ό,τι είναι δικό σου χωρίς καυγάδες. Δεν θα το κάνει ποτέ αυτό. Λουτσία, άκου, κοντεύουμε να τα πάρουμε όλα ώστε η μαμά σου και εσύ να αφήσετε αυτό το σπίτι. Να αφήσετε αυτό το σπίτι για να πάμε να ζήσουμε όλοι μαζί στη βίλα. Δεν μπορείς να το καταλάβεις. Μπαμπά, δεν ξέρω εάν θέλω να γυρίσω σε εκείνο το μέρος που ήμουν αδυστυχισμένη. Λουτσία, αγάπη μου, σε παρακαλώ, άκουσέ με, άκουσέ με. Η γιαγιά σου και η Κρίσταλ, πολλές φορές μην ξεχνάς ότι σε ξεφτύλισαν. Και τώρα μπορείς να τις ξεπληρώσεις με το ίδιο νόμισμα. Σου έκαναν μεγάλο κακό, κόρη μου. Και επομένως, γιατί δυσκολεύεσαι να τους κάνεις ό,τι σου έκαναν? Γιατί σου είναι τόσο δύσκολο να τους κάνεις και εσύ κακό? Μπαμπά, όχι. Δεν θέλω να το κάνω αυτό. Δεν θέλω να εκδικηθώ κανέναν. Πρέπει να το κάνεις. Πρέπει να συνεχίσεις το σχέδιο μέχρι τέλους. Δεν μπορείς να με προδώσεις, κορίτσι μου. Δεν μπορείς να με προδώσεις. Με ακούς? Πονάς, αφήσε με. Λουτσία. Λουτσία, γύρνα πίσω. Δεν τελειώσαμε, Λουτσία. Αφήσε την. Αλεχάνδρο. Αλεχάνδρο. Ηρέμησε, σε παρακαλώ. Ευχαριστώ, Μπαλμπίνα. Πάω στο γραφείο, ό,τι χρειαστείς να με πάρεις εκεί. Ναι, αγάπη μου. Πρόσεχε, σε παρακαλώ, τη γιαγιά, δεν τη βλέπω πολύ καλά. Μην ανησυχείτε, κυρία Νατάσα. Καλή μέρα να έχετε. Ευχαριστώ επίσης. Ω, γεια σου, αγάπη μου. Δεν ήθελα να σε ξυπνήσω. Καλημέρα, Μπαλμπίνα. Καλημέρα, αγάπη μου. Θέλεις ένα χυμό? Όχι, ευχαριστώ. Μαμάκα, θέλω να μιλήσουμε στο γραφείο ένα λεπτό, σε παρακαλώ. Ναι, αγάπη μου, πάμε. Ο καταραμένος ο Αλεχάνδρο θα μας καταστρέψει. Τι χαζή που ήμουν να μη σκίσω τα χαρτιά. Πρέπει να βρω ποιος τα έκλεψε. Πώς έμαθαν το συνδυασμό του χρηματοκιβωτίου, πώς. Γιαγιά. Γιαγιά, δεν σε βλέπω καλά. Είσαι κομμένη στο πρόσωπο. Η Μπαλμπίνα μου είπε ότι δεν έφαγες τίποτα. Η αγωνία με σκοτώνει. Το σκάνδαλο έχει ξεσπάσει. Μου τηλεφώνησαν οι πιο σημαντικοί μου φίλοι να με ρωτήσουν αν όσα είπε ο Βαλντεράμα στη γιορτή είναι αλήθεια. Αυτό το κάθαρμα πρέπει να πεθάνει. Με είπε κλέφτρα μπροστά σε όλους. Και αν και το αρνήθηκα, όλοι οι φίλοι μου στον κοινωνικό μου κύκλο έχουν αρχίσει να διαρωτώνται και να μου κάνουν ύξεις. Το ξέρω. Όλοι θα με νομίσουν κλέφτρα και δεν θα το αντέξω. Δεν θα μπορέσω. Δεν μπορώ να συνεχίσω την εκδίκηση του μπαμπά μου. Αχ, Θεέ μου, όσο και να προσπαθώ, δεν μπορώ να μισήσω το Ραούλ. Αχ, Θεέ μου, δεν μπορώ. Δεν μπορώ να τον μισήσω, γιατί τον αγαπάω με όλη μου την ψυχή. Για πες μου, τι θέλεις να μου πεις, Δεσποινής? Μαμά, θέλω να με πας να δω τη Λουτσία. Και βέβαια, αγάπη μου. Θέλω να τη ζητήσω συγγνώμη. Συγγνώμη? Ναι. Γιατί ζητάς συγγνώμη, δεν της έκανες τίποτα εσύ? Γιατί εγώ πίστεψα ότι εκείνη σκότωσε τον μπαμπά μου. Την κατηγόρησα και τώρα η αστυνομία την άφησε ελεύθερη γιατί δεν βρήκα στοιχεία εναντίον της. Εγώ, μαμά, πάντα αγαπούσα πάρα πολύ τη Λουτσία. Ξέρω ότι είναι καλή. Όμως όταν την είδα εκεί δίπλα, στο νεκρό πατέρα μου, πραγματικά πίστεψα ότι τον είχε σκοτώσει, μαμά. Δυστυχώς κάποια στιγμή όλοι το πιστέψαμε αυτό.
Εκείνη ήταν εκεί και τέτοιες στιγμές όλοι είμαστε πολύ μπερδεμένοι, αγάπη μου. Ήμουν πολύ στεναχωρημένη και μετά όλοι έλεγαν ότι η Λουτσία είναι ένοχη και μετά την έβαλαν στη φυλακή. Όμως τώρα καταλαβαίνω ότι δεν έπρεπε να την κρίνω και λυπάμαι πολύ. Θέλω να τη ζητήσω συγγνώμη. Τι ωραία που κατάλαβες το λάθος σου και θέλεις να επανορθώσεις. Αυτό δεν το κάνουν όλοι, ε? Θέλω να ζητήσω συγγνώμη και από τον Τσέιτο. Με πήρε να μου πει συλληπιτήρια για τον μπαμπάκα μου και εγώ του φέρθηκα πολύ άσχημα και του είπα ότι η αδερφή του είναι μία δολοφόνος. Όμως ήμουν στεναχωρημένη, μαμά, και δεν σκεφτόμουν καθαρά και ήθελα να κλαίω, να κλαίω. Μισούσα τη Λουτσία και όλους. Και την πλήρωσε ο καημένος ο Τσέιτο. Πάμε να τους δω, μανούλα. Ναι, αγάπη μου, και βέβαια. Ξέρεις κάτι, είμαι πολύ περήφανη για σένα. Συγχαρητήρια γιατί ορίμασες πάρα πολύ, αγάπη μου. Και ξέρω ότι υποφέρεις για το θάνατό του. Κι εγώ θα έδινα τα πάντα για να μην το πέρναγες αυτό. Όμως δεν μπορώ. Θα πρέπει να μάθουμε να ζούμε με αυτό. Όμως είναι πολύ ωραίο να σε βλέπω να μεγαλώνεις και να οριμάζεις. Ξέρεις ότι δεν μπορούν να το κάνουν όλοι αυτό. Δεν μπορεί όλος ο κόσμος να το καταλάβει. Πάρε με μια αγκαλιά. Αγάπη μου. Είσαι ό,τι πιο σημαντικό στη ζωή μου. Πες μου, μαμά, νομίζεις ότι αυτός ο κακός άνθρωπος που σκότωσε τον μπαμπά μου θα πληρώσει γι' αυτό? Δεν ξέρω, αγάπη μου. Δεν ξέρω αν κάποτε μάθουμε την αλήθεια. Είναι όλα τόσο διαφορετικά χωρίς αυτόν. Μου λείπει πολύ. Μερικές φορές όταν ξυπνάω νομίζω ότι τίποτα δεν έχει αλλάξει, αλλά αμέσως συνειδητοποιώ ότι όχι. Ο μπαμπάς μου δεν θα είναι πια μαζί μου. Αγάπη μου, μη στενοχωριέσαι.